ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής και η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίον θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του ο Θεός μας για να λυτρώσει όλους εμάς από την αμαρτία και από τον θάνατο τον αιώνιο. Τον προσκυνούμε για να αντλήσουμε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι ο Σταυρός είναι τρόπαιον, είναι σύμβολο νίκης, εν τούτο νίκα, είπε ο ίδιος ο Θεός στο Μέγα Κωνσταντίνο όταν στον ουρανό σχηματίστηκε το σημείο του Σταυρού. «Όταν κάνω το σταυρό μου», έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «λόγχη έχω στο πλευρό μου». Έχω τη λόγχη, έχω το όπλο μου κατά του διαβόλου. «Φρύτη γάρ και τρέμει», λέει ο ψαλμοδός, «μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη». Πώς αλλιώς θα τους αντιμετωπίσουμε που με λύσα, ιδίως αυτή την εποχή επιτίθενται, κρατώντας τα ιερά και τα όσια της φυλής μας, την πίστη μας. «Αν κρατήσετε την πίστη σας οι Έλληνες», έλεγε μια σύγχρονη οσία, η οσία Σοφία στην κλεισούρα, επάνω εκεί στη Μητρόπολη της Καστοριάς, «θα γλιτώσετε από την καταστροφή που έρχεται». «Αν δεν κρατήσετε την πίστη, η Ελλάδα θα καταστραφεί», έλεγε. «Και τότε θα έρθουν οι δαίμονες και θα πέσουν επάνω της». Να κρατήσουμε αυτά που παραλάβαμε. Μάλιστα η Αγία Σοφία προχωράει και περισσότερο και λέγει ότι εφόσον οι Έλληνες κρατήσουν την πίστη τους, αυτό το όραμα του να πάρουμε την πόλη θα γίνει ειρηνικά. Εάν δεν κρατήσουμε την πίστη μας, θα γίνει με αίμα. Όλα αυτά, λόγια Αγίων ανθρώπων, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και να προβληματιζόμαστε και να προσέχουμε όσο το δυνατόν τη ζωή μας, και όταν κάνουμε τα λάθη μας ως άνθρωποι, το ήμαρτον μας σώζει, εξαφανίζει την αμαρτία. Εξομολογούμεθα αυτή την εποχή με οποιοδήποτε τρόπο, στον πνευματικό, σε έναν πνευματικό πατέρα που θα επιλέξουμε, που θα μας αναπαύει, για να μας αναψύξει από το βάρος της αμαρτίας και να διαγράψει την αμαρτία. Βγάλτε τους σταυρούς, τους τιμίους σταυρούς στο σπίτι σας και προσκυνήστε τους και πάρτε χάρη και δύναμη και ευλογία. Καλό ξημέρωμα να έχουμε αύριο με υγεία, χαρά και δύναμη από τον Τίμιο Σταυρό. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός. Καλό ξημέρωμα. Αύριο με υγεία και χαρά.